Lezai, Zelle, ναι. Solaikis, Martin, Breska, ο παθιακό και μόνο τον ε, κατή ω αριστερό μπαλ, το Ιωαννίδη. Ξεκίνησε πρώτη φάση. στο μάτσο, τέταρτο λεπτό από το σουτ ε, του Ούμπουντε. Στο 22ο λεπτό ο Ολυμπιακό Βόλου θα κερδίσει το πέναλτι από την προσπάθεια του Μαρτίν. Η μπάλα θα χτυπήσει στο χέρι του Μπουμ Ο κύριο Μάνταλο θα υποδείξει πέναλτι. Θα δούμε και πάλι τη φάση με τον Μαρτίνα Σουτάρι, Η μπάλα θα χτυπήσει στο χέρι του Μπουμ Στα 11 βήματα η μπάλα θα ανλάβει ο ίδιο ο Μαρτίνα να εκτελέσει την εσχάτη των ποινών. Θα νικήσει τον Τζόρβα. Θα στείλει την μπάλα στο κέντρο τη αιστεία του Έλληνα Πορτιέρο. 1-0 για τον Ολυμπιακό Βόλου στο 22ο λεπτό. Πάντω, περιμέναμε πολύ περισσότερο κόσμο στο Παντεσσαλικό Στάδιο. Δεν έχει γεμίσει το γήπεδο. Είναι μεγάλη χωρητικότητα βέβαια, αλλά περίπου 10-12 χιλιάδε θεατέ. Αρκετά Πρώτη ευκαιρία στο μάτι για τον Παναθηναϊκό. 35ο λεπτό. Εκτέλεση φάλου του Καραγκούνη. Η μπάλα θα φύγει λίγο out. Και έξι λεπτά αργότερα, δεύτερη ευκαιρία για του πράσινου στο μάτ. Μπαλιά του Κατσουράνη προ τον Σισε. Αυτό θα ξεγελαστεί από την τελευταία αναπήδηση τη μπάλα. Θα καταλήξει πολύ πλάγια. Δεν θα καταφέρει να απειλήσει από εκεί πέρα τον μαρούλι. Ε, Μαρούλη. Μαρούλη έπαιζε γιατί και ο Γιακούποβιτ και ο Ρόκα ήταν ανέτοιμοι, τραυματίε δεν μπορούσαν να αγωνιστούν. Ακριβώ πάνω. Θα μείνει με 10 παίκτη σε αυτή τη φάση ο Παναθηναϊκό. Για το μαρκάρισμα του Καντέ πάνω στον Μπρέσκα, ο κύριο Μάνταλο θα, την, θα δείξει την κόκκινη κάρτα στον ε, κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού. Και πάλι φάση θα πέσει ο Μπρέσκα με 10 ο Παναθηναϊκός και στην εξέλιξη της φάσης ο Ολυμπιακός Βολ θα φανεί άτυχος καθώς από την εκτέλεση φάουλ του Σολάκη η μπάλα θα καταλήξει στην συμβολή των δοκών του Τζόρβα. Θα παραμείνει το 1-0. Τελευταία πράξη στο πρώτο μέρος η αποβολή του κ. Κατσαβάκη ο οποίος χωρίς λόγο βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο παρακολούθησε το δεύτερο μέρο από τι εξέδρε του Πανθασσαλίου. Ναι, και είναι ωραίο όταν ναι, έπατε ότι ξεκινά δεύτερο μικρό και πέφτει ο Κατσαβάκη στον πάγκο να ξανακάτσει και του Δε... λέει: Ο Δεδάρτο Πήγαινε πα. Δεν είχε προεφορθεί για την αποβολή. Ε, Αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα. Κάποιο άλλο έκοβε βόλτε χωρί να πρέπει μπροστά από του πάγκου. Πάμε. Δεύτερο το 2-0 για τον Ολυμπιακό oh. Βόλου στο 54ο λεπτό. Εξαιρετικό γκολ από τον Σλοβάκο Μπρέσκα, ο οποίο συνεχίζει τι εξαιρετικέ εμφανίσει στο φετινό πρωτάθλημα. Mm. Τα κουνάκια από τον Σολάκη, ο Βίδα από τον σολακη ο απο τον μπρεσκα Δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα ο Τζόρβα. 2-0 στο 54ο λεπτό. Ωστόσο, θα απαντήσει άμεσα ο Παναθυναϊκό, 56ο. Ο, ο Κατσουράνη θα πάρει την κεφαλιά, θα εκμεταλλευτεί το λάθο του Μαρούλη, ο Παναθηναϊκός. 56 ο ο κατσουρανη θα παρει την κεφαλια θα εκμεταλλευτει το λαθο του μαρουλη ο οποιο δεν θα υπολογίσει καλά την πορεία τη μπάλα. Αυτή θα καταλήξει στα δίχτυα. 1-2 για τον Παναθηναϊκό στο, στο 58ο λεπτό. Μείωσε 2-1 και ο Κατσουράνη θα έγινε αλλαγή αμέσω. Μπήκε ο Γκαρσία στη θέση του, όπω και ο Σιμάο. Πολλέ ευκαιρίε στην αναμέτρηση. Άλλη μία με τον Ακώστα να βγάζει την μπάλα προ τον Μπρέσκα, το σουτ του δεύτερου θα αποκρούσει ο Τζόρβα με τα ακροδάχτυλα σε κόρνερ. Και στο 66ο λεπτό οι πράσινοι θα πετύχουν την ισοφάριση από το κόρνερ του Γκαρσία. Πρώτη κεφαλιά από τον Σαριέγγι, δεύτερη από τον Τζιμπρίλ Σισε. Η μπάλα στα δίχτυα 2-2 στο 66ο λεπτό από το 20ο γκολ του Γάλλου Σούπερστάρ του Παναθηναϊκού, ο οποίο πήδηξε ψηλότερα από όλου του αμυντικού του Ολυμπιακού Βόλου. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 2-2 στο 66ο λεπτό. Τρία λεπτά Αν και αργότερα. με 10 παίχτε ο Παναθηναϊκός φάνηκε ότι μπορεί να γυρίσει το μάτσο. Δεν έριξε την απόδοσή του και μάλιστα εδώ πέρα άγγιξε και την ολική ανατροπή με τον Χρυστοδουλόπουλο να βιάζει δύο παίχτε του Ολυμπιακού Βόλου. Ωστόσο ο Μαρούλη είναι αυτό που θα του πει όχι στην προσπάθειά του για το 2-3. Στο 75ο λεπτό εκτέλεση corner για τον Ολυμπιακό Βόλο. Ο θα στείλει την μπάλα λίγο out. Εντυπωσιακό ρυθμό στο δεύτερο μέρο. Δύο λεπτά αργότερα. Ο Ακώστα θα εκμεταλλευτεί το λάθο του Βίντρα, θα πλασάρει τον Τζόρβα. Ο Μπουμσόγκ θα κόψει την μπάλα με το χέρι. Κόκκινη κάρτα στον κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού και πέναλτι από τον διαιτητή Μάνταλο. Εδώ και πάλι ο Μπουμσόγκ θα πιάσει την μπάλα με το χέρι προτού ο Σολάκη την στείλει στα δίχτυα. Θα ανλάβει να εκτελέσει ο άσο του Ολυμπιακού Βόλου ο Ελία Σολάκη, ο οποίο ωστόσο θα νικηθεί από τον Τζόρβα, ο οποίο θα πέσει στη σωστή γωνία. Θα διώξει την μπάλα θα παραμείνει το 2-2 από το άστοχο πέναλτι του Ηλία Σολάκη και πάλι εδώ η εκτέλεση φάουλ του Άσου του Ολυμπιακού Βόλου. Άλλη μια ευκαιρία για τους γεπεδούχους, μακρινό σου του Άλβαρες, η μπάλα θα φύγει λίγο out. Ωστόσο, στο 85ο λεπτό οι γεπεδούχοι θα ταμιφθούν για την πίεσή τους. Η μπάλα θα καταλήξει στον Μαρτίν, ο οποίος από κοντά θα κάνει το 3-2 μέσα σε έξαλλα πανηγύρια για τους βολιώτες. Ο Σολάκη είναι αυτό που θα στείλει την μπάλα άθελά του στον Μαρτίν, ο οποίο από κοντά θα πετύχει το δεύτερο προσωπικό τέρμα στην αναμέτρηση. Γκολ νίκη από τον Ισπανό άσο του Ολυμπιακού Βόλου. Και τελευταίο σφύριγμα στην αναμέτρηση, πανηγύρια στον αγωνιστικό χώρο από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού Βόλου. Μάλιστα. Πανηγύρια φυσικά για την πολύ μεγάλη πρόκριση στα play-off ο Ολυμπιακός Βόλου.